Τα 600 ευρώ σε δύο δόσεις μέχρι τέλη Απρίλη δεν πληρώνουν ενίκεια, ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών, λογαριασμούς, οικογενειακά έξοδα και χρέη που δημιουργήθηκαν στην κρίση. Βλέπουμε ότι στις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες που συνεχίζουν κανονικά τις εργασίες τους, μας έρχονται καθημερινά ως Επιτροπή Αγώνα Μεσθωτών Δικηγόρων πάρα πολλές καταγγελίες από συναδέλφους μας που δουλεύουν, που τους έχει επιβληθεί μάλλον καθεστώς μονομερούς τηλεργασίας, που συνεχίζουν να συνοστίζονται σε μεγάλους χώρους δουλειάς χωρίς να λαμβάνονται τα στοιχειώδη έστω μέτρα πρόληψης της υγείας τους και της υγιεινής τους και συνεχίζουν με πάρα πολύ εντατικοποιημένους όρους να παράγουν την εργασία τους. Βρισκόμαστε σε ένα χρονικό διάστημα που υπάρχει ένα πραγματικό πογκρόμ στους χώρους δουλειάς και οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι, μηχανικοί, βρίσκονται στο στόχαστρο αυτής της επίθεσης γιατί ακριβώς δεν έχουν ούτε καν τη στοιχειώδη προστασία που έχουν οι υπόλοιποι μισθωτοί, δεν είναι καν δικαιούχοι των υπόλοιπων μέτρων προστασίας που έχουν πάρθει το προηγούμενο διάστημα και ταυτόχρονα οι εργοδότες αξιοποιούν το κατάπτυστο βάουτσερ των 600 ευρώ προκειμένου να στείλουν τους μισθωτούς με μπλοκάκι μηχανικούς να πάρουν το μισθό τους τμήμα ή ολόκληρο από τα βάουτσερ της κυβέρνησης. Όχι άλλη κοροϊδία, πάρτε τώρα μέτρα για την υγεία. Αυτό που θέλουμε να καταγγείλουμε καταρχήν είναι αυτή η κοροϊδία των 600 ευρώ. Αυτή η απάτη κατά τη γνώμη μου, όπου με πρόσχημα την εκπαίδευση και πληκτρολογώντας για 30 δευτερόλεπτα στον υπολογιστή το πρόγραμμα, υποτίθεται ότι έχεις εκπαιδευτεί για 800, για 100 ώρες. Για 100 ώρες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χάρισμα στα μεγάλα ΚΕΚ και στις σχολές. Οι επιστήμονες δεν είναι συνεργάτες, τα αφεντικά κερδίζουν στις δικές μας πλάτες. Μπουκώνει με χρήμα τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, για παράδειγμα στο συγκεκριμένο μέτρο πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στα αντίστοιχα ΚΕΚ που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης. Με τα 600 ευρώ που δίνει στους εργαζόμενους αυτοαπασχολούμενους δεν μπορούν ούτε να επιβιώσουν με τα ελάχιστα για αυτό το χρονικό διάστημα. Να ανασταλούν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων. Γιατί δεν μπορούμε να μαζεύουμε χαρτιά τα οποία πιθανώς να έχουν εμβολιστεί και από κορονοϊό και έρχονται στα γραφεία μας. Τα γραφεία μας είναι κλειστά αυτή τη στιγμή, όμως εμείς είμαστε μέσα, δουλεύουμε νυχθημερών για την υποβολή χιλιάδων δηλώσεων. Σε αυτή την κατάσταση δυστυχώς δεν έχουμε σύμμαχο της ηγεσίας μας, οι οποίες δηλώνουν ευθαρσώς ότι εμείς πρέπει να βάλουμε πλάτη να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Τους καταγγέλουμε την ΕΦΕΑ, την ΠΟΦΕΕ, το Οικονομικό Επιμελητήριο. Την ίδια περίοδο είναι χαρακτηριστικό και είναι προκλητικό απέναντι στους εργαζόμενους και τους αυταπασχολούμενους των οικονομολόγων η προκλητική στήριξη του Οικονομικού Επιμελητηρίου απέναντι στην κυβέρνηση που με τελευταία ανακοίνωση την Παρασκευή που μας πέρασε στις 10 Απριλίου χειροκροτεί τα μέτρα της κυβέρνησης και ειδικά το μέτρο για την επιδότηση με τα 600 ευρώ. Οι προτάσεις που κάνει πέραν των τεχνικών ζητημάτων διευκόλυνσης που είναι αυτονόητα σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος Εργάνη απέναντι στους λογιστές δεν μπορούν να κρύψουν την ίδια τη στήριξη, την προώθηση αυτής της πολιτικής που και σε αυτές τις συνθήκες ευνοεί τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους και ρίχνει στον κοιάδα τα δικαιώματα των εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών και του κλάδου των οικονομολόγων και λογιστών. Όχι άλλο επέμβω εδώ. Πρέπει σήμερα οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί να συσπηρωθούν γύρω από τις επιτροπές αγώνα για να διεκδικήσουμε τη ζωή μας. Δεν πάει άλλο. Οι περισσότεροι συνάδελφοι σήμερα δεν παίρνουν ελάχιστα από τους πελάτες μας, οι οποίοι οι περισσότεροι έχουν κλείσει. Οι επιτροπές αγώνα απαιτούμε άμεσα το επίδομα των 800 ευρώ και στήριξη μισθωτών. Μισθωτών με μπλοκάκι και αυταπασχολούμενων. Για όσο διαρκεί η κρίση, καθώς τα κρατικά κονδύλια για έκτακτες ενισχύσεις δεν είναι δωρεά, ούτε κυβερνητική παροχή. Είναι χρήματα των μισθωτών και αυταπασχολούμενων από τη βαριά φορολογία στο εισόδημά του, με τα οποία το κράτος στηρίζει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Η μόνη διέξοδος αυτή τη στιγμή, ακόμα και σε συνθήκες καραντίνας, είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα από τα σωματεία τους και τις επιτροπές αγώνα να διεκδικήσουν μέτρα πρόληψης. Μέτρα αντίστοιχα στήριξης για την απώλεια του εισοδήματος,
αλλά και να διεκδικήσουν και να παλέψουν ενάντια στην κατάργηση βασικών δημοκρατικών δικαιωμάτων, όπως είναι για παράδειγμα μέσα από την αντίστοιχη ποινική το μέτρο κατάργησης της επίταξης κατά τη διάρκεια απεργίας. Ζητάμε άμεσα συνάντηση από το Υπουργείο, δηλώνουμε ότι θα μας βρίσκουν εδώ κάθε εβδομάδα, διότι δεν μπορούν να μπουν τα δικαιώματα σε καραντίνα, όπως ούτε οι ανάγκες μπορούν να βγουν στο περιθώριο για όσο διαρκεί υγειονομική κρίση. Ζητάμε τώρα άμεσα να δοθεί η ενίσχυση των 800 ευρώ σε όλους τους ασκούμενους δικηγόρους, σε όλους τους μισθωτούς δικηγόρους, σε όλους τους αυταπασχολημένους που πραγματικά πλήττονται από αυτή την κατάσταση. Δεν δεχόμαστε την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Πρέπει να υπάρχει πλήρης απαλλαγή όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση. Να μην πληρώσουν τέλος επιδιδεύματος οι αυταπασχολούμενοι δικηγόροι. Να υπάρξει στήριξη, πρόληψη, να μην απολυθούν οι συνάδελφοί μας οι ασκούμενοι, να μην απολυθούν οι συνάδελφοί μας οι μισθωτοί δικηγόροι και πραγματικά όλοι να προστατευτούν τα δικαιώματά τους, στην εργασία τους, στο μισθό τους, στην ασφάλισή τους και να μην φορτωθεί για μια ακόμη φορά όλη αυτή η κατάσταση στις δικές μας πλάτες. Δεν μας κάμπτουν τα έκτακτα μέτρα. Από εδώ και πέρα οι απαντήσεις που θα ζητάμε πρέπει να δίνονται άμεσα, διότι οι ανάγκες δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα λήξει η πανδημία του κορονοϊού.